Καλησπέρα σας και η σημαδεμένη. Εντάξει, εγώ το λάτρεψα το συγκεκριμένο βιβλιαράκι. Είναι βέβαια ο ορισμός του splatterpunk, ένα είδος που έγινε ιδιαίτερος γνωστό με τον Barker στα 80s και πιο μετά με τον Edward Lee, τον Brian King κτλ. Ουσιαστικά σε αυτό το βιβλιαράκι, ο Mason, αν θυμάμαι καλά το όνομα του ήρωα, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει μέσα σε ένα cult. Σε αυτό το cult γίνεται συνέχεια σεξάκι και φόνη και έχουμε τον ορισμό του sex, gore και rock and roll, ξέρω εγώ. Όσο μπαίνει πιο πολύ μέσα στο κόσμο αυτού του cult και μαθαίνουμε περισσότερα και για τον ηγέτη του και για το τι αναζητάνε και τα λοιπά, αρχίζει να κυνηγάει ένα πετράδι, που ουσιαστικά αυτό είναι ο απότερος σκοπός όλου του cult, αν και το cult θυμίζει πολύ σατανισμό, αλλά το mocking side του σατανισμού, όπως είναι σε πολλά 70s και 80s ταινίες. Ήτανε τότε και το satanic panic, οπότε, ή μάλλον δεν είχε έρθει ακόμα το satanic panic, αλλά χτιζόταν η φάση για να γίνει το μπαμ αυτό, που πουλαγε όσο τίποτε ο Satan τότε. Αλλά ξεκλειδώνει κάποιες δυνάμεις ο παλικαράς μας και αυτό αρχίζει να δημιουργεί άλλες εντάσεις μέσα στο cult και ουσιαστικά στο τέλος βλέπει μια φύση του εαυτού του που δεν την αναγνωρίζει πια και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ ωραίο, πολύ ευανάγνωστο, πανικούλης. Γενικά αν σας αρέσει αυτό το πολύ gore, πολύ splatter, πολύ sex και τα λοιπά, θα περάσετε πολύ όμορφα. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.